Πρώτα απ' όλα, άκουγα χτες τη ραδιοφωνική εκπομπή της φίλης μου της Ντίνας Μόσχου, είναι εξαιρετική δημοσιογράφος. Είμαστε παλιοί φίλοι από τότε που ήμουν εγώ ανταποκριτής στον Α και εκείνη εδώ στην Ελλάδα. Η Ντίνα Μόσχου με τον Δημήτρη Αλφιέρη, λοιπόν, χθες στον Α, στο ραδιόφωνο του Α, έβγαλε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αναδεικνύει τη γύμνια και την ντροπή που υπάρχει γύρω μας, έτσι. Μιλάμε για τα παιδιά τα οποία δικαιούνται εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής. Είναι κάποια παιδιά, μερικά από αυτά και στο φάσμα του αυτισμού, χρειάζονται ειδική βοήθεια, και η νομοθεσία και η λογική λέει ότι το παιδί για να μπορέσει να βγάλει το σχολείο θα πρέπει να έχει έναν τέτοιο εξειδικευμένο άνθρωπο δίπλα του για να τον βοηθάει να κατανοήσει τι είναι αυτό που ακούει. Δεν θέλουμε να αποκοπούν αυτά τα παιδιά από την κοινωνία. Όσο πιο περισσότερο μπαίνουμε στην κοινωνία, τόσο πιο δυναμικά και τα ίδια τα παιδιά αυτά μπορούν να αντιδρούν στην καθημερινότητά τους, σε κάθε κίνηση. Τι έχουν κάνει λοιπόν τώρα? Επειδή δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχουν εκπαιδευτές ειδικής αγωγής, δεν προσλαμβάνουν, δεν θέλουν. Έχουν ξεγυμνώσει το σύστημα παιδείας ή δίνουν τον κάθε εκπαιδευτικό κοψοχρονιά, δηλαδή 2-3 ώρες την ημέρα, ή βάζουν 4-5 παιδιά, το καθένα από αυτά τα παιδιά με διαφορετικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, με έναν εκπαιδευτή, με έναν δάσκαλο. Είναι τραγικό αυτό, δηλαδή, αν δεν μπορεί αυτό που είναι το αυτονόητο να γίνει και να μπορέσουμε να δώσουμε μια δυναμική σε αυτά τα παιδιά, τότε να μην συζητάμε για κράτος, για οργάνωση, για την μπάχαλο. Το θέμα το συνεχίζουν, από ό,τι έχω μάθει, τα παιδιά με εξαιρετική έρευνα και με στοιχεία που αναδεικνύουν το πραγματικό εύρος του προβλήματος και τσιγκλάνε όλο αυτό το σύστημα που όχι μόνο παραπέει αλλά είναι σάπιο. Και είναι στο χέρι το δικό μας αυτό το σάπιο σύστημα να το αντιμετωπίσουμε, γιατί δεν μας αρέσει να βλέπουμε τέτοιες εικόνες εξαθλίωσης και εξάρθρωσης της κοινωνίας μας με το «έτσι θέλω». Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά με ζορίζει πάρα πολύ ένα τέτοιο θέμα, και για ακόμα μια φορά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Ντίνα Μόσχου και τον Δημήτρη Αλφιέρη και το ραδιόφωνο του Α, που αναδεικνύουν και παρακολουθούν από κοντά αυτό το πρόβλημα, έτσι, πραγματικά αυτό το πρόβλημα, είναι πρόβλημα.